Εντάξει, Κατερίνα μου, μπορεί να είχε κόσμο στην καφετέρια και να μην μπορεί να φύγει. Εμπολά τα προβλήματα μας, παππού. Μεν αρκέψεις πάλι. Γιατί? Τόσο καιρό σιωπώ με την ελπίδα ότι τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Και τελικά πάμε που το κακό στο χειρότερο, Άρη. Άρη, μα είναι που λέει η Κατερίνα. Εν ήξερα, μπελάρες που λέει. Α, μπελάρες που λέω, ε! Τολμάς να πεις ότι λέω και μπελάρες. Να σου πω, μπορείς να θυμηθείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ποια ήταν η τελευταία φορά που έκαναμε έρωτα? Γιατί στα σίγουρα εγώ δεν θυμάμαι. Μπορείς σε παρακαλώ να με κάνεις τη συζήτηση μπροστά στον παππού σου? Ό,τι θέλω να κάνω. Ό,τι θέλω θα κάνω, Άρη. Ό,τι θέλω θα πω. Που μπαίνεις μέσα στο σπίτι και δεν μου δίνεις καμία σημασία. Που δεν με αγκαλιάζεις, δεν με φυλάς. Όχι, έτσι θα κάτσω μπροστά πουλούς να κάνω συζήτηση για την ερωτική μας ζωή, Κατερίνα. Δεν υπάρχει ερωτική ζωή, Άρη. Τούτο προσπαθώ να σου πω. Παρέτα μας, ρε Κατερίνα. Άρη, μπορείς να μείνεις μέσα το μεσημέρι να βρεθείς στο Σοφοκλή, ρε, καλέσαι μια φαΐ. Μάρκο, άμπρος, έχεις δει το Σοφοκλή. Γιατί, ρε, καλό παιδί. Δεν ξέρω, εμένα φάνη μου λέω μαφιόζος. Ο Σοφοκλή, ρε. Ρε, λέω ταλέπορος είναι ο καημένος, αλλά είναι κακό παιδί. Εν τω μεταξύ, αν είσαι κανονισμένο τίποτε με την Κατερίνα, μπορώ τα κυρώσω. Ωε, ρε, φίλε, να πάεις. Εντάξει, την Κατερίνα κάποτε να τη συναντήσω. Είναι όλα καλά με την Κατερίνα? Δεν είμαι καλά, ρε φίλε. Τι έγινε, ρε, ποιο είναι το πρόβλημα? Γεια σας. Καλώς τη χαρά. Πολλά συχνά μας έρχεσαι, ρε. Χαρά τελευταία. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, Μαρκό? Ωραία, μάνα μου, απλά είμαστε συνήθιζες σε τόσο στιχνές επισκέψεις, γι' αυτό είναι ρε, Άρη. Εντάξει, δεν σου αρέσει και να μου το πεις να πεινώ σε άλλη καφετέρια. Να τα ρε χαρά, μια κουβέντα αν είπα και πιάστηκες. Να πώς μπορώ να πεις. Να φραβέ. Ξέρω. Νομίζω ότι ο Μάρκος δεν κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει μεταξύ μας. Δεν νομίζω. Αλλά εν καιρός να το μάθει. Τι λες τώρα? Κοίτα, ήδη μίλησα τον παπά μου. Το πιστεύω. Γιατί είχαμε έτσι πράγμα? Θα κουράσει την Κάρη. Δεν με ενδιαφέρει πλέον που κανένα. Θέλω να είμαι μαζί σου, αλλά όχι να παίζω κρυφτό. Καταλαβαίνεις ότι τον που έκαμες μπορεί να φέρει σε πολλά δύσκολη θέση. Γιατί? Γιατί είπα σου το πολλές φορές, Χαρά. Δεν θέλω να το μάθει οποιοσδήποτε άλλος πριν το μάθει η Κατερίνα. Καλά, ναι, άντε στο επίπεδο παπάς μου. Όχι, αλλά είναι τον το θέμα, Χαρά. Ό,τι ζει να νιώθω για σένα, εγώ δεν θέλω να πληγώσω την Κατερίνα. Μα στο τέλος θα πληγωθεί. Έχει τρεις μέρες που είμαστε μαζί, δεν μπορώ να χάσω άλλο χρόνο. Λέω σου ότι είμαι σε δύσκολη θέση και δεν με καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω σε. Αλλά είναι της ηλικίας μου να παίζω πλήρως, τώρα ξαναείπα σου το. Λοιπόν, εγώ ξέρω τι θέλω και ξέρω τι νιώθω. Και αν με αγαπάς πραγματικά, να μου το αποδείξεις. Θα χωρίσεις την Κατερίνα. Ρε Χαρά, δώσ' μου λίγο χρόνο. Έδωσα σου ήδη αρκετό, Άρη. Όπως πας να με χάσεις. Μην το ρισκάρεις.